ζούμε σε μια εποχή καταιγισμών, καταιγίδων πληροφορίας. Καθημερινά είμαστε μπροστά στον υπολογιστή και δεχόμαστε ερεθίσματα, πληροφορίες, άσχετες, ενδιαφέρουσες, χαλαρωτικές, αλλά είναι ένας πακτολός πληροφορίας που προκαλεί σύγχυση. Και αυτό έχει μεγάλη επίπτωση στην ψυχολογία μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμοστούμε σε αυτή την ταχύτητα των πληροφοριών, οι οποίες δεν είναι καθόλου απαραίτητες για την εργασία μας ή ακόμα και για την σκέψη μας ή την ψυχαγωγία μας. Και έτσι σιγά σιγά εγκαταλείπουμε τη θέση μας ως υποκείμενο της ιστορίας και είμαστε πλέον χειραγωγούμενοι από τα μίντια και την τεχνολογία. Γι' αυτό λοιπόν τι έκανα, στην ουσία έκανα ρεπορτάζ πάνω στα ρεπορτάζ. Μάζεψα πάρα πολλά χρόνια υλικό γύρω από την τεχνολογία και όχι μόνο βέβαια, αλλά πάντοτε όπου είναι μη τεχνολογικό το θέμα το βλέπω μέσα και από το φόντο της τεχνολογίας που αυτό υποκρύπτει. Για παράδειγμα έχω κεφάλαιο για το σύγχρονο πόλεμο. Εκεί βάζω πως την τεχνολογία του σύγχρονου πολέμου. Λοιπόν, και προσπάθησα να διθασέψω όλο αυτό το υλικό, να το βάλω σε μία τάξη ώστε να φύγει η θολούρα της σύγχυσης που επικρατεί, η οποία επιβάλλεται σχεδόν από το σύστημα και τις εξουσίες, και γιατί αυτό δυσκολεύει στο να πάρεις απόφαση. Και όταν δεν παίρνεις απόφαση είσαι πολύ πιο εύκολα χειραγωγούμενος. Και καταλήγω σε μία παράθεση λοιπόν όλης αυτής της πληροφορίας με στόχο να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να, ή τουλάχιστον να λειτουργεί σαν μπηξίδα σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, να μπορούμε να τα συνδέσουμε ακόμα μια νέα πληροφορία. Αυτό που είπατε. Με την οδηγία της Ευρωπαϊκής. Το έχω στο βιβλίο, όχι την οδηγία, αλλά έχω στο βιβλίο ένα κεφάλαιο για τον υπερπληθυσμό και τον επισιτισμό, και αν θυμάμαι καλά, γιατί το υλικό είναι πολύ και έχει δουλευτεί σε διάστημα αρκετού χρονικού διαστήματος, έχουν αδειοδοτηθεί καλά, στην Αφρική υπάρχουν μεγάλες βιομηχανίες ευρωπαϊκών συμφερόντων που καλλιεργούν έντομα προς βρώση. Επίσης το ίδιο έχουν πάρει 4-5 εταιρείες στην Ιταλία και στην Ευρώπη γενικά για παραγωγή εντόμων που είναι με πολύ πολύτιμες πρωτεΐνες κτλ. Και σας λέω ότι δοκίμασα κι εγώ πριν 2-3 χρόνια, είχα πάει σε ένα στον Γκάζι, σε ένα σόου για ποτά και τα λοιπά. Και μεταξύ άλλων, εκεί που προσφέρανε τα αλκοολούχα ποτά και τα λοιπά, υπήρχαν διάφοροι μεζέδες. Μεταξύ αυτών ήταν και νοστιμότατα έντομα τα οποία έφαγα. Και σας λέω ότι ήταν μια χαρά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Προτιμώ τα έντομα από το πλαστικό μπιφτέκι. Καλά, σε αυτό έχετε δίκιο. Από την άλλη όμως, ανάμεσα στα έντομα, σκουλίκια, κατσαρίδες και τα λοιπά, και το πλαστικό μπιφτέκι, φτάσαμε στο διωγμό του νοπού κρέατος, διότι θα είναι καταγεγραμμένο με την τεχνολογία αιχμής ως προς την αύξηση της εκπομπής ρήπων. Καταλάβατε τώρα εδώ αυτό που περιγράφεται στο βιβλίο σας. Και το ερώτημα εδώ από πολλούς ακροατές, είναι σύγχυση υπερπληροφορία γιατί η ποσότητα είναι μεγάλη, ή είναι σύγχυση γιατί δεν υπάρχει πλέον κριτική σκέψη και είναι θέμα παιδείας? Βεβαίως και η παιδεία σε κανάλια θα μπει από αυτά τα τεχνολογικά συστήματα. Είναι ένα συνδυασμός και των δύο. Δηλαδή όσο αναπτύσσεται το πρώτο κομμάτι τόσο υποχωρεί το δεύτερο. Και η αλήθεια είναι ότι και
η διανόηση έχει, η ελεύθερη σκέψη έχει υποχωρήσει, είναι σε συνεχή υποχώρηση, το πνεύμα είναι σε συνεχή υποχώρηση ως καθοριστικός παράγοντας ιδεών και της ιστορίας επί τρεις αιώνες, από τότε που ξέσπασε η βιομηχανική επανάσταση και η επιστημονική επανάσταση, το πνεύμα είναι σε πλήρη υποχώρηση. Σήμερα η κυρίαρχη ιδεολογία, δηλαδή η ιδεολογία που λέει που ευαγγελίζεται την πρόοδο, είναι η τεχνολογία. Το πνεύμα δεν έχει να πει τίποτα, απλώς βλέπει με τρόμο, όσο υπάρχει πνεύμα, βλέπει με τρόμο την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία κάνει πλέον, έχει μπει στη φάση της αλματώδους επαύξησή της, και όλοι οι επαΐοντες λένε ότι η μοναδικότητα της τεχνητής νοημοσύνης, θα πω αμέσως τι είναι, θα επέρθει μέσα στον 20ο αιώνα. Οι ειδικοί επιστήμονες λένε ότι πρέπει να πάρουμε αποφάσεις γι' αυτό μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Τι είναι η μοναδικότητα, να το πούμε, της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτούς τους όρους. Είναι η φάση εκείνη όπου η τεχνητή νοημοσύνη, μια μηχανή εκμάθησης, θα έχει φορτωθεί με τόση πολύ γνώση, υπαρκτή γνώση του ανθρώπου, λόγος, κείμενα κτλ, αλλά θα έχει αυξήσει τις δυνατότητες επεξεργασίας της σε τέτοιο επίπεδο ταχύτητας, βάθους, πλάτους, ύψους, που θα αποτελέσει μια υπερευφυΐα. Και αυτή την υπερευφυΐα, αυτό είναι το τρομακτικό ενδεχόμενο, ο ανθρώπινος νους δεν θα μπορεί να κατανοήσει. Άρα θα είναι πλήρως αυτονομημένη από την ανθρώπινη νόηση. Αυτό μας λέτε ουσιαστικά. Απολύτως. Κύριε Ανδρονόπουλε, θα σας πω, θυμήθηκα τώρα ένα καταπληκτικό, μια είδηση που είχε βγει πριν 2-3 χρόνια. Έγινε ένα πείραμα, αν θυμάμαι καλά, ή στην Google ή στο Facebook, όπου βάλανε δύο chatbot, δύο ρομπότ που μιλούσαν, τα οποία είχαν φορτωθεί με πολλά δεδομένα, και τους βάλανε 2-3 ζητήματα να τα συζητήσουν, να τα επεξεργαστούν συνεργατικά. Ξεκίνησε η διαδικασία αυτή, προχωρούσαν τα chatbot και κάποια στιγμή αρχίζουν να επικοινωνούν μεταξύ τους με μία ακατάληπτη γλώσσα. Τρομάξανε οι χειριστές του πειράματος και το κλείσανε, το κατεβάσανε. Σου λέει, εδώ πια είναι μη ελέγξιμο. Ναι. Κοιτάξτε, επειδή είναι σαφές και από τον τρόπο που εισαγάγεται στο βιβλίο σας, αυτό το καινούριο, το Sapiens 3 κόντρα στο μετάνθρωπο, ότι τεχνοφοβικός δεν είστε από τη μια, από την άλλη όμως λέτε ότι εδώ ανοίγει ένα μεγάλο ζήτημα, και με βάση και την πρόοδο των επιστημών και της τεχνολογίας, από την παράταση της ανθρώπινης ζωής που κάποιοι στοχεύουν στην κατάκτηση της αθανασίας, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Εν πάση περιπτώσει, λέτε ότι εδώ ακουμπάει τον πυρήνα της ίδιας ανθρώπινης υπόστασης ή ενός άλλου ανθρώπου. Δεν ξέρω, είναι κοντά σε ένα δυστοπικό περιβάλλον τύπου Huxley η κατάσταση? Είναι επειδή έχουμε φόβο μπροστά στο άγνωστο? Θα σας πει κάποιος άλλος, και ρε παιδί μου, η τεχνολογία, το έχετε ακούσει, δημοκρατική είναι, ο καθένας μπορεί να κάνει οι δικές του οάσεις. Είναι αυτό, ή εδώ κρίνεται κάτι άλλο, όταν ακούς ότι ανθρώπινος εγκέφαλος και τα νευρονικά του δίκτυα θα συνδέονται με υπολογιστή και θα είναι ένα νέο κράμα? Αυτό είναι ο επαυξημένος και ο αναβαθμισμένος άνθρωπος, ως θεωρία ο μετανθρωπισμός, είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή η σύζευξη του ανθρώπου με τη μηχανή. Και αυτό αυτό είναι μια εκδοχή των πραγμάτων, η οποία δεν ακούγεται ευχάριστα. Έχουμε όλοι, οι περισσότεροι της γενιάς μας, έχουμε δει την τριλογία των αδελφών Γουατσόφσκι, το Matrix, όπου οι άνθρωποι ζούσαν μέσα σε θερμοκοιτίδες,
και ενωμένοι με ένα κεντρικό υπολογιστή μετέφεραν όλη την σωματική τους ενέργεια και την διανοητικότητά τους και ήταν απλώς ένα καύσιμο. Και ο εντός εισαγωγικών πραγματικός κόσμος ήταν τα ρομπότ που χειριζόντουσαν τις μηχανές. Δηλαδή, γι' αυτό εγώ προσπάθησα, αυτά τα λέει και ο Χαράρη, δεν είναι ανακαλύπτω τίποτα το καινούριο, απλούστατα έχω δει μία αντίρρηση με το Χαράρη και αποτολμώ και ένα βήμα πιο πέρα. Πολλές αντίρρησεις έχετε και καλώς έχετε, λέω εγώ, αλλά για να σας ρωτήσω, επειδή έχω εδώ πολλά μηνύματα ακροτών ακούγαντά σας και μου ζητούν, και θα το κάνω, να επαναλάβω μια φορά ακόμη το βιβλίο σας, Sapiens 3, κόντρα στο μετάνθρωπο, εγχειρίδιο μετάβαση στην άλλη εποχή, είναι του κύριου Μάκη Ανδρονόπουλου από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. Κύριε Ανδρονόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Λένε εδώ πολλοί, μήπως η διαχείριση της πανδημίας ήταν ένα πρώτο crash test μεταβάσεων σε αυτή τη νέα εποχή? Ακούστε, το ερώτημα είναι εύλογο και δεν μπορεί να απαντηθεί. Αν ρέπει κάποιος προς την θεωρία της συνωμοσίας, σίγουρα ναι. Εγώ τοποθετούμε ως εξής. Όταν υπάρχουν γεγονότα, εξελίξεις, τα οργανωμένα συστήματα εξουσίας, είτε είναι οικονομικά, είτε πολιτικά, είτε γεωπολιτικά, οτιδήποτε, έχουν τη δυνατότητα, λόγω του ότι από πίσω τους κρύβονται στρατοί μυαλών επεξεργασίας κτλ. Και τοποθετούνται γρήγορα πάνω στην εξέλιξη. Δηλαδή ήρθε ο COVID, αμέσως τα συστήματα τοποθετήθηκαν επιθετικά με ένα, δύο, τρία εναλλακτικά σενάρια. Συνεπώς, ναι, με όλα αυτά ως παρονομαστή, ναι, βεβαίως ο COVID ευνοεί από τη μια πλευρά κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα. Έχω ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον COVID και κυρίως προσπάθησα να ψηλαφίσω τις κοινωνικές επιπτώσεις, να ερμηνεύσω το κίνημα των αντιδράσεων, αλλά από την άλλη να θυμίσουμε ότι ο Xi Jinping στους πρώτους μήνες που έσκασε το θέμα το 20 είχε μιλήσει, είχε υπονοήσει, νομίζω στον Ταβός ήτανε, είχε πει να βάλουμε QR code πάνω στο δέρμα μας. Μάλιστα. Δηλαδή να βάλουμε αυτά τον κώδικα αυτό της νέας μορφής που να έχει όλο μας το ιατρικό, ας πούμε, παρελθόν εκεί πέρα και να μπορεί να το παρακολουθεί εύκολα το σύστημα. Σε μια εποχή που στην Κίνα και αλλαχού, όχι μόνο, αυτά τα δεδομένα, τα δεδομένα που χωρίς να το καταλαβαίνω, έκον-άκον τα παραθέτω όμως μέσα από τα κινητά, μέσα από τους υπολογιστές, γίνονται μεγάλοι όγκοι data και μετά με βάση αυτά καθορίζονται ακόμη και η βαθμολόγηση της κοινωνικής μου συμπεριφοράς. Δεν λέω κάτι εξωπραγματικό και αυτό μπορεί να συνδέεται ακόμη και με την πιστοληπτική ικανότητα στο τραπεζικό σύστημα ή με την άντληση πόρων για τρόφιμα, λέω. Λέτε σωστά. Ακριβώς έτσι είναι αυτά τα big data, όπου θα γίνουμε και εμείς μεγάλο κέντρο με τις επενδύσεις της Google και των άλλων μεγάλων που έρχονται να φτιάξουν data center στην Ελλάδα. Αυτά τα δεδομένα τα επεξεργάζονται με φοβερή ταχύτητα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και σου βγάζουν ένα προφίλ πολιτικό, καταναλωτικό, ψυχαναλυτικό, ερωτικό. Έχουν τη φωτογραφία καλύτερα από ό,τι την έχεις εσύ στο μυαλό σου. Mm. Και αυτό είναι το νέο χρυσάφι, το νέο πετρέλαιο του 21ου αιώνα. Έτσι λέγεται, ότι τα data... Μ' ακούτε? Βεβαίως, σας ακούμε. Τα data θα αποτελέσουν το κρίσιμο, τη νέα πηγή πλούτου
διότι θα είναι εμπορεύσιμα, έτσι. Τα θυμόμαστε πριν 2-3 χρόνια τι έγινε με το Data Analytics, πριν μερικά χρόνια. Αυτό τώρα έχει εμπορευματοποιηθεί και θα είναι τελείως ελεύθερη στην αγορά. Θα γίνει και χρηματιστηριακό προϊόν κατά πάσα πιθανότητα. Όμως, κύριε Ανδρονόπουλε, έτσι δεν πάμε, όχι πάτε, όλοι μαζί πάμε, σε κοινωνίες απόλυτα ελέγξιμες, χειραγωγήσιμες, και εν τέλει τι ρόλο παίζει το κοινόν των ανθρώπων σε τέτοιες κοινωνίες? Παίζει? Και μήπως όλες αυτές οι θεωρίες του political correct που εμφανίζονται τώρα πίσω από τα δικαιώματα ομάδων που είναι καταπιεσμένες πράγματι, κρύβουν στην ουσία τη δημιουργία ενός άλλου προτύπου που πάντως δεν έχει σχέση με τις ανθρώπινες κοινωνίες? Νομίζω ότι η ισχυρή τάση είναι αυτή που λέτε. Πάμε προς τη δυστοπία, σε μια εκμηχάνιση του ανθρώπου και των κοινωνιών, όπου η τραγικότητα του ανθρώπου θα απαλληφθεί και θα είναι, γιατί εκεί μέσα βρίσκεται όλη η ομορφιά, ο έρωτας, η αγάπη. Έχετε η θυσία, δίκιο, η ματέωση. Θα πάμε σε μια μηχανική κοινωνία, σαν και αυτές που είχαν περιγραφεί απαλαιότερα από τον Όργουελ του 1984 και τα λοιπά. Όμως, εγώ εξακολουθώ να μισό πιστεύω. Μισό λεπτό, πριν την πίστη, θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό, γιατί είναι κρίσιμο. Άρα στην ουσία μου λέτε ότι εδώ, η θελημένα ή αθέλητα, ο καθένας θα το ερμηνεύσει όπως θέλει, πάμε στον επαναπροσδιορισμό του τι είναι άνθρωπος και αν χρειάζεται περαιτέρω άνθρωπος. Για το δεύτερο δεν ξέρω, αλλά φαίνεται ότι πάμε σε μία ριζική αλλαγή της ανθρώπινης συνθήκης. Αυτό είναι η τάση. Και εκεί νομίζω ότι, δηλαδή εντάξει, ήδη είμαστε στις κοινωνίες της επιτήρησης, τώρα μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δείτε τώρα, εάν βγουν τα ψηφιακά νομίσματα, τα ψηφιακά ευρώ, θα ξέρουν μέχρι και, δηλαδή, το κάθε ευρώ ψηφιακό θα σημαίνει πού βρίσκεσαι, τι κάνεις, τι πήρες, γιατί το πήρες, δηλαδή τι ιδιαιτερότητα έχεις ή δεν έχεις, και πάει λέγοντας. Έχετε δίκιο. Δηλαδή το τέλος της ιδιωτικότητας, το οποίο έχει υποχωρήσει πάρα πολύ, ναι, θα είναι οριστικό. Άρα θα έχουν τον έλεγχο των πιο κρυφών κυττάρων μας στην ουσία. Απολύτως. Το ερώτημα λοιπόν κρίσιμο εδώ, αυτό οδηγεί σε κοινωνίες, ναι, καλά το λέτε, δεν ξέρω αν ο άνθρωπος θα είναι αναγκαίος, μπορεί να είναι αναγκαίος στους ολίγους, δηλαδή αυτούς που παίρνουν τελικά τις αποφάσεις, είναι οι κυρίαρχες δυνάμεις, οι υπόλοιποι να ζουν με ένα επίδομα ή να μην ζουν με το επίδομα, προσέξτε τι σας λέω, αν η ψηφιακή τους κάρτα δείχνει ότι είναι εκτός της πολιτικής ορθότητας που έχουν όρισει. Αυτό θα το δούμε τώρα μόλις διευθετηθούν, δεν ξέρουμε, εντάξει. Όλοι ευελπιστούμε ότι μέσα στο 23, άντε αρχές του 24, το ουκρανικό θα κλείσει. Αλλά οι δυναμικές που είχαν δρομολογηθεί και από την εποχή του προ-COVID, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, εκεί οδηγούν τα πράγματα. Δηλαδή, το βλέπουμε, βλέπετε στην Ελλάδα εδώ, την δραματική συρρήκνωση των τραπεζικών καταστημάτων. Έχουν κλείσει χιλιάδες καταστήματα και κλείνουν συνεχώς και αντικαθίσταται από το e-banking, όπου εσύ πρέπει να κάνεις όλη τη δουλειά, να πληρώσεις κιόλας αρχίζει να γίνεται και ακριβή προμήθεια στην τράπεζα, επειδή έκανες μία συναλλαγή και τα λοιπά, και τα πάντα πλέον γυρίζουν σε σένα, γίνεσαι ταυτόχρονα και δημόσιος υπάλληλος. Okay, πολύ καλά μας τα κάνει ο κύριος Πυρακάκης, μπράβο του, μακάρι να είχαμε άλλους 20 τέτοιους. Αλλά αν το καλοσκεφτούμε, για να κάνεις μία πράξη με το κράτος που μπορείς να την κάνεις πλέον και μόνο, όχι με φυσική παρουσία, μόνο από το διαδίκτυο, θα πρέπει να έχεις
ένα πολύ καλό λογισταρά, ένα δικηγόρο, ένα μηχανικό και ενδεχομένως και ένα συμβουλεογράφο. Χωρίς αυτά τα τέσσερα δεν μπορείς να πας πουθενά. Θα κάνεις λάθη, θα μπλοκάρεις κάποια στιγμή αν τα ξεκινήσεις μόνος σου και θα αναγκαστείς να πας στο λογιστή. Ο οποίος και αυτός βεβαίως μαθαίνει του Κασίδη το κεφάλι. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε όμως, εδώ μου γράφουν κύριε Ανδρονόπουλε, συγχαρητήρια, εξαιρετική συζήτηση. Λέει κάποιος εδώ, άρα θα πάμε σε κοινωνίες με κοινωνική πιστοληπτική ικανότητα βάσει τεχνολογίας και δεν ξέρω αν καν θα μπορούμε να μιλάμε για τεχνοδημοκρατίες. Άλλος μου λέει εδώ, η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου που πάει εδώ. Εγώ σε αυτή ελπίζω και εκεί αντιτίθεμαι και με τον Χαράρη. Πιστεύω πάντοτε στην εξέγερση του ανθρώπου και η ιστορία και η τρέχουσα ιστορία είναι γεμάτη. Είναι, ας πάρουμε παράδειγμα το Ουκρανικό. Εκεί έχουμε μία εξέγερση των Ουκρανών απέναντι στο προφανές ότι η Ρωσία θα τους εκλείψει. Και αυτή η εξέγερση ενέχει, όπως την είδαμε, γιατί και απροετοίμαστη ήταν και εντάξει, ενεργοποίησε μια, σαν μια υπερβατική δύναμη, σαν μια μαζική αφύπνιση της συναισθηματικής νοημοσύνης, διώξανε τις γυναίκες και τα παιδιά στην Ευρώπη και γύρισαν πίσω οι άντρες να πολεμήσουν. Αυτό, αν το δούμε έτσι, ας φύγουμε από το ποιος έχει δίκιο, δεν έχει άδικο κτλ. Έχει ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι ο άνθρωπος εν τέλει καταλαβαίνει, έστω και πέντε, τι αντιδρά. Επειδή θα πέσει η γραμμή, δεν ξέρω αν τελειώνει η μπαταρία, τι συμβαίνει, σταθεροποιηθείτε κάπως γιατί... Ναι, έχει, okay. Τώρα σας ακούω καλύτερα. Ναι. Εσείς καλά το λέτε, αλλά αν επιτευχθεί αυτή η τεχνο, πώς να το πω τώρα, τεχνοδυναστεία, να το πω έτσι. Ναι. Το ερώτημα που σας θέτω εγώ είναι το εξής. Έχει αξία αν εσείς και εγώ αποφασίσουμε επικαλούμενοι τη συναισθηματική αντίδραση να αντιδράσουμε όταν πριν αντιδράσουμε θα είναι γνωστό το πότε, πώς και γιατί θα αντιδράσουμε και τελικώς σήμερα στην εποχή που έχει μεγαλύτερη αξία το IP σας στο διαδίκτυο από εσάς τον ίδιο και από μένα τον ίδιο, κύριε Ανδρονόπουλε. Χωρίς τα like δεν υπάρχει. Υπάρχει μια γενιά που χωρίς τα like σου λέει δεν υφίσταμαι. Ναι. Και ακόμη και αν βιολογικά τελειώσω, υφίσταμαι ως αποτύπωμα στο διαδίκτυο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Απόλυτα. Ναι. Τι μπορεί να πει κανείς σε αυτό? Ναι, πράγματι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και μέσα στην τεχνοεπιστήμη, ναι, υπάρχουν νησίδες πώς να το πω, αισιοδοξίας. Πρώτον διότι σας χάνω πάλι, σας χάνω κύριε Ανδρονόπουλε. Κάποια στιγμή. Κύριε Ανδρονόπουλε, σας χάνουμε. Σταθεροποιηθείτε λίγο. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Ανδρονόπουλο. Πρέπει να σας πω ότι έχετε ανάψει φωτιές εδώ στη συζήτηση. Μηνύματα βροχιδών έρχονται, κύριε Ανδρονόπουλε. Ελάτε, παρακαλώ πολύ. Ελάτε. Είναι καιρός επιτέλους αυτά τα ζητήματα να αρχίσουν να μπαίνουν στη κοινή γνώμη, να απασχολούν την κοινή γνώμη και κάποια στιγμή πρέπει να μπουν και στην πολιτική. Είναι πολιτικά ζητήματα αυτά. Έχετε έλεγα δίκιο. Λοιπόν ότι κάποια στιγμή η οποία δεν μπορεί και να μην αργήσει, να είναι μέσα στα επόμενα 10-15 χρόνια, θα έχουμε μία σύγκρουση μεταξύ των επιστημόνων ερευνητών και των χρηματοδοτών, διότι σήμερα την έρευνα την κατευθύνουν, την επιστημονική έρευνα την κατευθύνουν οι χρηματοδότες, οι οποίοι χρηματοδότες, εκτός από τους πολύ μεγάλους που δίνουν παραγγελίες για να τους παραταθεί η ζωή και τα λοιπά που τα λέμε αυτά μέσα στο βιβλίο, οι χρηματοδότες έχουν χρηματοδοτηριακή αντίληψη του κέρδους. Δεν είναι μακροπρόθεσμοι επενδυτές. Σου λέει, χρηματοδοτώ το τάδε startup που έχει το τάδε προϊόν τεχνολογικό και θέλω αποτέλεσμα να βάλω λεφτά, να πάρω κέρδος μέσα σε 6-12 μήνες. Αυτό
έχει οδηγήσει την έρευνα σε πολύ επικίνδυνες ατραπούς και αφήνει πίσω τα ουσιαστικά ζητήματα της έρευνας που πρέπει να περνάει και από την κρυσάρα της ηθικής, της νομιμότητας, της φιλοσοφίας, της πολιτικής, της κοινωνίας. Λοιπόν, αυτά εκεί νομίζω ότι κάποια στιγμή θα παιχτεί μία κόντρα. Ποιος θα ελέγξει το αποτέλεσμα της τεχνολογίας? Οι δημιουργοί, οι τεχνολόγοι, οι επιστήμονες που μπορεί να έχουν αγαθές προθέσεις ή οι χρηματοδότες οι οποίοι δεν σκέφτονται και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν καν τι χρηματοδοτούν? Μήπως όμως είστε υπερβολικά αισιόδοξος? Δικαιούμαι να σας ρωτήσω, όταν την τελευταία τετραετία βλέπουμε ότι οι επιστήμονες υποτάχθηκαν στα πολιτικά θέλω είτε των πολιτικών ελίτ είτε των κυρίαρχων οικονομικών δυνάμεων με fast track κινήσεις στο όνομα του να δώσουν πολιτικές απαντήσεις κάποιοι άλλοι. Θέλω να πω, μήπως το παιχνίδι έχει κρυθεί? Ο κίνδυνος αυτός υπάρχει. Δεν ξέρω αν έχει κρυθεί, δεν μπορώ να πω. Προφανώς τα εμβόλια RNA που τώρα αρχίζουν να δείχνουν fast track που ήταν, προβλήματα και με καινούργιες εκθέσεις που έρχονται και από την Αμερική, αλλά και εδώ από ό,τι μαθαίνω υπάρχουν επιδράσεις μετά από χρονικό διάστημα που είναι δυσάρεστες. Εν πάση περιπτώσει, έγινε όπως έγινε με αυτό το μεγάλο πείραμα, διότι περί αυτού πρόκειται, διότι και η πολιτική εξουσία χαμένα τα είχε, δεν ξέρανε που πηγαίνανε. Σίγουρα θα υπάρξει ένα κόστος σε ανθρώπινες ζωές, αλλά μπορεί να ανοίξει και νέα μονοπάτια για θεραπείες, για καρκίνους. Ήδη λένε ότι αυτή η τεχνολογία RNA θα έχει θα παράξει μια βεντάλια, μια δέσμη νέων φαρμάκων πολύ κρίσιμων για πολλές ασθένειες. Και αυτό είναι φυσικά, το θέλουμε, αλίμονο. Κύριε Ανδρονόπουλε, λέει εδώ, θα σας διαβάσω μερικά μηνύματα και θα απαντήσετε ολιστικά, να βάλουμε και τον επίλογο για σήμερα και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Βέβαια. Θα χαρώ να σας δούμε και στο Ηράκλειο τηλεοπτικά. Λοιπόν, λέει η φίλη μου η Ελένη, καλημέρα λέει. Αυτή τη στιγμή διεθνώς δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο που να θέτει όρια και όρους ασφαλείας παραγωγής και λειτουργίας τεχνητής νοημοσύνης. Τις δίνουν πλέον χαρακτηριστικά πλήρους αυτονομίας, αυτοσυνειδησίας, αυτενέργειας, αυτοβελτίωσης. Για να λειτουργεί δεν χρειάζεται ύπνοτροφή, δεν πεθαίνει, δεν πονάει, αυτοβελτιώνεται. Αυτή τη στιγμή μέχρι και το κανάλι στο YouTube έχει δημιουργήσει τεχνητή νοημοσύνη. Εξελίσσεται σε ένα ανταγωνιστικό είδος σε σχέση με τον άνθρωπο, ασυναγώνιστο στις ικανότητες και δυνατότητες. Ο συσχετισμός δυνατοτήτων είναι επίπεδου προβάτου ανθρώπου. Άλλος φίλος εδώ μου γράφει, ο Νίκος από το Λονδίνο. Δεν θέλω να στεναχωρήσω τον εξαιρετικό κύριο Ανδρονόπουλο, αλλά το σύστημα έχει φροντίσει και για την αφύπνιση του δυτικού πολιτισμού, μεσαγωγικά, αφαιρώντας του τη μόρφωση παιδί από τον άνθρωπο και παρέχοντας του μόνο τεχνική εξειδίκευση, νομίζοντας ότι ο άνθρωπος είναι μεσαγωγικά μορφωμένος. Έτσι αφαιρεί την κριτική σκέψη ή προσπαθεί για να αφαιρεθεί και πιστεύω ότι τα πάνε πολύ καλά. Όσοι απομένουν δεν αποτελούν την κρίσιμη μάζα ώστε να μπορούν να φέρουν αλλαγές, γι' αυτό και αρχίζουν και περιγράφονται ως γραφικοί, ψεκασμένοι, συνωμοσιολόγοι και πάει λέγοντας. Να μην σας διαβάσω, αλλά είναι πάρα πολλά εδώ. Καταρχήν είμαι συγκλονισμένος ότι υπήρχε τέτοια απήχηση και χαίρομαι πάρα πολύ και τους ευχαριστώ όλους για τα σχόλια και σας και τον 984. Τι να πω, τι θέλετε να σας πω τώρα? Ναι, έτσι είναι όπως τα λένε οι δύο ακροατές. Πράγματι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και το οποίο δεν έχει συζητηθεί σε πολιτικό επίπεδο, διότι υπάρχει ο ανταγωνισμός. Όταν η Κίνα κάνει πλέον άλματα στην τεχνολογία, έχει αυτονομηθεί πλέον και παράγει δικιά της τεχνολογία, όταν οι Αμερικάνοι αισθάνονται την ανάσα των Ρώσων στο σβέρκο τους στα τεχνολογικά, διότι και οι Ρώσοι έχουν πολύ καλή τεχνολογία, άσχετα αν δεν έχει εμπορευματοποιηθεί. Το βλέπουμε σε άλλους χώρους, κυρίως στο στρατιωτικό τομέα. Είναι πολύ
περίπλοκα τα πράγματα και δυστυχώς όπως εμείς το ζήσαμε στην Ευρώπη με αυτές τις αποφάσεις ας πούμε για το ενεργειακό και τα λοιπά που καθυστερούν μήνες, κάνουν εκθέσεις και τα λοιπά και δεν βγαίνει τίποτα και αφινόμαστε στην παρακμή και σε μία και τρέχουμε προς τον τοίχο ολοταχώς, το ίδιο γίνεται και παγκοσμίως και ο ανταγωνισμός των μεγάλων παικτών δεν επιτρέπει μία σοβαρή συζήτηση. Να σας πω ένα που θυμήθηκα, το έχω μέσα στο βιβλίο. Πριν μερικά χρόνια έγινε μία μεγάλη διάσκεψη στον ΟΗΕ για τα έξυπνα όπλα. Πώς να ελεγχθούν, τι περιορισμοί να μπουν και τα λοιπά, διότι μιλήσαμε και για την αυτονόμηση της μηχανής. Δηλαδή... Σωστά. Εδώ στο Σαν Φραντζίσκο η αστυνομία πήρε άδεια τα ρομπότ να πυροβολούν, αν κρίνουν. Ακριβώς, ακριβώς. Το είδατε. Και εδώ, ναι, είναι φοβερό. Συνεπώς, γίνονται κάποιες συζητήσεις σε κάποιους χώρους, αλλά έγινε τίποτα. Okay, υπογράφτηκε ένα πρωτόκολλο. Α, μην μου πείτε ότι το πρωτόκολλο αυτό το εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα, θα τρελαθώ. Θα κλείσω με μία ακόμη φουρνιά παρεμβάσεων ακροατών και θα βάλετε τον επίλογο. Λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης. Από τη μία η νέα τεχνολογία που θέλει να ζήσουν οι άνθρωποι αιωνίως μέχρι την αθανασία και από την άλλη νέα τεχνολογία που μας λένε για να μειωθεί και να ελεγχθεί ο πληθυσμός. Άλλος, θα μπορείς να ζεις αλλά δεν θα αποφασίζεις για τη ζωή σου, για να μην πεθάνουμε δεν θα ζούμε. Άλλος, στο τέλος θα εκλέγουμε και εκπροσώπους παντή τρόπο με βάση τα like. Ναι, αυτό δεν έγινε. Ο Ζελένσκι τι είπε? Αυτό είναι, τα like. Βρέθηκε ένας άνθρωπος, άσχετα το πως από το ρόλο του ηθοποιού μεταπήδησε και ενδεχομένως να αποδειχτεί και ιστορικό πρόσωπο. Αλλά ναι, τα like, αυτό είναι. Κάνε μου like για να υπάρχω. Χωρίς like δεν υπάρχω. Αλλά να σας πω, ο Sapiens 3, ναι, όπου είναι, εμείς είμαστε ο Sapiens Sapiens. Ο Sapiens 3 για μένα είναι η αντίδραση σε όλα αυτά με την ενεργοποίηση δυνατοτήτων του ανθρώπινου εγκεφάλου που έχουν καταγραφεί από την πολύ σύγχρονη επιστήμη γύρω από τον εγκέφαλο, αλλά και που έχουν καταγραφεί μέσα από τις μυστικές εμπειρίες, μέσα από αυτό που λέγαμε υπερφυσικό. Όλα αυτά τα πράγματα πια έχουν υλοποιηθεί, είναι υλικά, έχουν εξηγηθεί από την επιστήμη. Άρα ο ανθρώπινος εγκέφαλος σε μία αντίδραση προς και το σώμα προς σε αυτό που έρχεται στο μετάνθρωπο μπορεί να οθηθεί με εσωτερικές διεργασίες στην ανάπτυξη ιδιοτήτων της αυτοίασης, της διορατικότητας, της τηλεπάθειας και πολλών άλλων που έχουν καταγραφεί ιστορικά τα τελευταία 4.000 χρόνια. Και μην ξεχνάμε βεβαίως ότι η συναισθηματική νόηση είναι μια παράμετρος που ακόμη και με το λάθος μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Είναι αυτό που είπατε. Η ομορφιά στην ανθρώπινη ζωή είναι η ατέλειά της. Δεν είναι το τέλειο. Η ατέλεια είναι που ναι, την κάνει. Εγώ έχω και μία λέξη μέσα στο βιβλίο, την ανθρωπιά. Η ανθρωπιά για μένα δεν έχει καμία σχέση με τον ανθρωπισμό που είναι ιδεολογία, ούτε με τα χριστιανικά. Η ανθρωπιά είναι μία εγγενής ιδιότητα του πλάσματος που λέγεται άνθρωπος που ενεργοποιείται και έχουμε δει μέσα στη ζωή, όχι την ιστορία, στη ζωή παραδείγματα ανθρωπιάς που έχουν υποκρύπτουν τεράστια δύναμη και δυνατότητες. Αφού σας ευχαριστήσω, απαντήστε και σε έναν επίμονο ακροατή που λέει και τι γίνεται, λέει, κύριε Ανδρονόπουλε, όταν ένας τεχνολόγος, παύλα, τεχνοκράτης, επιστήμονας είναι και χρηματοδότης, όπως η περίπτωση του περιβόητου και λαλίστατου Elon Musk. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, λέει. Αυτόν θα τον φάνε οι αγορές. Ήδη έχει χάσει, λένε, 200 δις δολάρια. Κοίταξτε, αυτό είναι.
Αυτό είναι. Ζούμε σε μια εποχή όπου δεν ξέρω αν είδατε ο Μετβέντεφ, ο πρώην Ρώσος πρόεδρος που είναι κάτι αντιπρόεδρος κάτι τώρα στη Ρωσία, έκανε προβλέψεις για το 23. Και μεταξύ άλλων είπε, έκανε προφητείες τελείως μεταφυσικές, ότι θα γίνει πόλεμος Γαλλίας-Γερμανίας, θα γίνει εμφύλιο στην Αμερική και ο Έιλον Μάσκ θα σώσει την Αμερική και θα γίνει πρόεδρος. Θα κλείσω με το φίλο το Σικάριο που μου στέλνει μήνυμα από το Twitter επίγον. Ρώτησε σε παρακαλώ τον κύριο Ανδρονόπουλο πώς φαντάζεται το τέλος ανθρωπότητας. Τύπου ταινία Matrix, δηλαδή η ανθρωπότητα να είναι το καύσιμο για τις μηχανές. Τύπου ταινία Terminator, ότι δηλαδή απλά οι μηχανές παίρνουν τον έλεγχο και εξαλείφουν την ανθρωπότητα. Νομίζω ότι θα χαλάσουμε την απάντηση. Όχι πως έχω κάποια καλή απάντηση αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό νομίζω ότι σηκώνει ταβέρνα και κρασί. Δεν μπορεί να υποθεί έτσι. Επιμένω ότι οι δυναμικές των πραγμάτων μας πάνε σε δυστοπία. Σε μια δυστοπία κατάργησης της ανθρωπιάς, της ανθρωπινότητας. Αυτό που είναι η ουσία του ανθρώπου. Ναι, γι' αυτό φοβάμαι και γι' αυτό έγραψα το βιβλίο, γι' αυτό το αφιέρωσα στη νέα γενιά που θα παίξει τον κρίσιμο ρόλο στη νέα φάση. Και ίσως οι επόμενες γενιές ζήσουν τις πιο παράδοξες, πιο ενδιαφέρουσες και πιο συναρπαστικές, όπως λέμε για την επόμενη γενιά κάθε φορά, οι επόμενες γενιές σε μια άλλη κατάσταση. Sapiens 3 κόντρα στον μετάνθρωπο, εγχειρίδιο μετάβασης στην άλλη εποχή, είναι το βιβλίο του κυρίου Μάκη Ανδρονόπουλου από την Ελληνοεκδοτική. Τον ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση σήμερα το πρωί. Και εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τους ακροατές για τις σημαντικές παρεμβάσεις τους.